Μελινούλα, Μελινάκι, έφτασε η στιγμή. Έφτα. <laughs> Ποια είναι η στιγμή αυτή, <laughs> να τρομάξω. Ναι, σιγά, λες και δεν το ξέρεις να τρομάξω ότι σε περιμένει. Λοιπόν, ε, είσαι ειλικρινής, δεν είσαι. Πάρα πολύ. Τέλεια. Παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Δεν ξέρεις πόσο σημαντικό είναι για αυτή την εκπομπή oh. και oh. ειδικά για το εξομολογητήριο. Σημαντικό <laughs> για <laughs> σένα, κακό για μένα. για να ξεκινήσουμε παρακαλώ πολύ. Καριέρα, χρήματα, οικογένεια. Τα βάζει στη σωστή σειρά. Αυτή την περίοδο είναι οικογένεια, χρήματα, καριέρα τελευταίο. Λέει μετά από λίγο καιρό Θέμη, θα είναι τα χρήματα πρώτα, η καριέρα δεύτερη, η οικογένεια τρίτη. <laughs> ο Όχι, ο παλιά, παλιά ήταν αλλιώ. <laughs> Άλλαξα κάνω. τώρα, είδα την ουσία της ζωής. <laughs> Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να μου πει τη μεγαλύτερη κατηνιά που έχεις κάνει σε σχέση με τον Φράγκη. Να κοιτάξει κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσει, να, 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 δεν ξέρω κι εγώ τι. Έχω κάνει επανειλημμένα, θα έλεγα. Επανειλημμένα κιόλα. Δύο αφήνει πολλέ φορέ ανοιχτό τον υπολογιστή κάτω στο υπόγειο ναι. ε, πριν πάει για δουλειά. Και πάω εγώ στον υπολογιστή και ψάχνω το Facebook, το, το Messenger. <laughs> Έχει βρει ποτέ τίποτα περίεργο. Ε, όχι, κάτι παλιέ μαθήτριες, Του κάνα μια σκηνή. Ε, του λέω αυτέ γιατί σου στέλνουν. Πω πω τον άνθρωπο, <laughs> Παναγία μου. <laughs> Αλλά δεν ήταν κάτι πονηρό. Είμαι, είμαι, αρκετά ζηλιάρα. Τι έχει τραβήξει, Παναγία μου. <laughs> λοιπόν, θέλω να μου πει, τι λατρεύει στη σχέση σου με τον Φραγκίσκο και είναι αυτό που σε εκνευρίζει περισσότερο. Mm. Μπορεί να έχει μια κακή συνήθεια, κάτι δεν ξέρω κι εγώ τι. Λατρεύω το ότι είναι πάρα πολύ υποστηρικτικό στα πάντα. Δηλαδή, στην πιο δύσκολη στιγμή είναι ψύχρεμο. Ε, είναι ο βράχο μου, δηλαδή ηρεμή δύναμη. Αχα. Να το πω. Το λατρεύω αυτό. Γιατί δεν έχω ψυχραιμία και με. Σε σπάση, ναι, Είναι, ρε, παιδί μου, αποδέκτη. Αλλά <laughs> <laughs> έχει πάρα πολλέ αντοχέ αυτό ο άνθρωπο. Ε, και αυτό που με κνευρίζει είναι καμιά φορά το χιούμορ του. Είναι λίγο ηρωνικό. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Τι είναι δεν το καταλάβει ακόμα. Έχει χιούμορ πάρα πολύ, αλλά είναι λίγο ηρωνικό. Είναι και... αυτό το black humor, ας πούμε. Είναι, είναι, σαν του Μπέζου, ηρωνικό. Α, Κατάλαβες. ναι, του Μπέζου το καταλαβαίνει. Αλλά ρε παιδί μου, το, το πιο ε. dark είναι κάποιε φορέ μπορεί να σου μιλάει κάποιο και να κα... μην καταλαβαίνει αν εκείνη τη στιγμή αυτό που λέει το εννοεί ή σε τρολάρει. Αυτό εννοώ εγώ. Καλά, και ότι δεν γελάει κιόλα. Δηλαδή, του λέω: Κάνει χιούμορ, θέλω να χαμογελάσω, για να το λέω σοβαρά. <laughs> Γενικά δεν δηλαδή το χιούμορ. Πρέπει να έχει και μάνιουελ για σένα, <laughs> μάλιστα. αυτό. Θέλω να μου πει αν έχει προσποιηθεί ποτέ ότι είσαι άρρωστη για να αποφύγεις κάποιον. Κάποιο ραντεβού, κάποια περίπτωση, κάποια υποχρέωση, κάτι. Ε, στο σχολείο. Στο σχολείο. Έλεγα ότι έχω πειρετό για να μην πάω. Συγγνώμη, στην ενήλικη ζωή. <laughs> στο σχολείο <laughs> και εσύ τόσο πίσω. Μου γιουκλάκι. Έτριβε τον θερμάμετρα. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Χριστιανή μου. Εντάξει, το έχω κάνει με τον κορονοϊό. Είναι ευκαιρία τώρα. Ναι, οπότε τι λε. Ότι, ε, έχω... ότι έχω συμπτώματα COVID. <laughs> <laughs> ότι έχει κολλήσει COVID-15 φορέ. Δεν φορές. έχω γέψη και όσπρε. Κοίτα που φτάσαμε <laughs> στο σημείο να γελάμε με τον COVID. Καλό είναι αυτό γιατί το ξορχίζουμε Ναι, η αλήθεια. Εντάξει, είναι. Γνώμη, αλλά... ναι. Άρα έχεις... αλήθεια. Έχει πει δηλαδή ότι ήσουν άρρωστοι. Ότι ο... ο... δεν νιώθω καλά, ότι δεν έχω γεύσει και όσπρε. Αλήθεια λε. <laughs> Τι ήταν αυτό που θα τη αποφύγει, η δουλειά. Νομίζω να. κλαμπινγκ, γιατί φοβάμαι και του κλειστούς χώρου τώρα. Ε, τότε πε την αλήθεια, ότι δεν μπαίνω. Σε... και εγώ αλήθεια είναι ότι τα ψιλοποφεύγω. Αλλά με και τον αυτό είναι καλή κόσμο. δικαιολογία. Ναι, Αλλά ναι. γιατί να μην πει ότι έχει COVID. <laughs> Ακόμα καλύτερα. <laughs> 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 Το αλή... Για πε μου, Μελινάκι μου, έχει κάνει ποτέ ρολπλέι. Ε. Ναι. <laughs> 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 Είχες, ε, δεν σούμε... θα σου πω όμω τι έκανε. Όχι, δεν θα σε ρωτήσω τι έκανε. Απλά θέλω να πω, είχε υποστήριξη, δηλαδή είχε τα λεγόμενα props, κατάλαβε σκηνικά κτλ. Θα σου ήτανε πω μόνο... τι έγινε, και ειλικρινέστατα. Είχαμε πεθάνει στα γέλια, δεν, μπορούσε, δεν γινόταν κατάσταση. Ναι. Ε, έπαιζα χάλια το ρόλο μου, υπερβολικά. <laughs> και είχαμε, είχαμε λυθεί στα γέλια και στο τέλο δεν έγινε σεξ. <laughs> Ήμουν πολύ αστεία. Και αυτό όμω έχει τη χάρη του. Θέλω να μου συμπληρώσω την εξή φράση. Ο Φράγκη κάνει πολύ καλό. Ε, πολύ καλό. Uh, support system. Καλό. Ωραία το είπε. Ψυχοθεραπεία, αλλά δεν ξέρω. Είναι ναι, μπορεί καλή. να είναι και καλή. καλή. Βέβαια, το καλό είναι. Κάνει πολύ ξέρω. καλή ψυχοθεραπεία. Κάνει πολύ καλή ψυχοθεραπεία. Ναι. Οκ. Okay. Άλλο ταλέντο δεν έχει. Μπορεί να είναι καλό σεφ να σου Κα... μαγηρέ, πολύ καλά. Καλό, καλό mastering και production γιατί είναι και ηχολήπτης. Α, ah, οκ. Okay. Πάλι στο επαγγελματικό μου το πήγε. Οκ, <laughs> <Okay>, δεκτό. <laughs> Θέλω να μου πεις έναν καλλιτέχνη με τον οποίο δεν θα συνεργαζόσουν. Ε, Όχι ότι έχει κάτι μαζί του. Δεν καταλάβες. θα συνεργαζόμουν με τον Μάικλ Τζάξον γιατί έχει πεθάνει. <laughs> η βροντή έχει ήδη ξεκινήσει και έρχεται τρισδιάστατη πάνω σου. <laughs> 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 καλά. Ενώ αν δεν είχε πεθάνει, η συνεργασία ήτανε πρωτομπυλών. Ήμασταν <laughs> έτοιμοι να βγάλουμε τραγούδι. <laughs> Έτοιμο ήταν το, το Έτοιμο. Ο Φράγκη είχε μπει στο <laughs> πόγιο και το έφτιαχνε τώρα. <laughs> το κομμάτι έστω, λέει, τα ντέμω στο Μάικλ. Τι να πω. Γυρνάμε το χρόνο 20 χρόνια. Τι θα άλλαζες. Ε, ε, τι θα άλλαζα. Καλλιτεχνικά, προσωπικά. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα το αφήνω πάνω. Σου. Α, στα πάντα. Μ, νομίζω ότι όλα είναι μάθημα και χρήσιμα. Ό,τι ζούμε είναι χρήσιμο. Οπότε δεν θα τα άλλαζα, να σου πω την αλήθεια. Mm. Αυτή την πορεία, όποια πορεία ήταν αυτή. Ήταν και αρκετά τυχερή η πορεία μου με του ε, Συμφωνώ. Πήγαν όλα πολύ καλά και γρήγορα καλά. Οπότε δεν νομίζω ότι θα άλλαζα κάτι. σω να το απολάμβανα περισσότερο, γιατί είμαι ένα πολύ αχωτικό άνθρωπο και δεν χαλαρώνω εύκολα, οπότε θα το απολάμβανα σίγουρα παραπάνω τώρα. Okay. Οκ. <Συλίου> θα άλλαζε κάτι πάνω σου, δηλαδή θα έκανε κάποια αισθητική επέμβαση κάποια στιγμή, ανέτη. Ε, θα άλλαζα, ήθελα να αλλάξω κάποτε τη μύτη μου, mm. αλλά μετά το ξανασκέφτηκα και λέω, όχι γιατί φεύγει έτσι το χαρακτηριστικό Συμφωνώ, του κάτω. Συμφωνώ, η θεωρώ ότι αν την αλλάξει, πρέπει να πα σε πολύ καλό γιατρό. Θέλω να πω ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνο να αλλάξει πάρα πολύ το πρόσωπό σου. Πάρα πολύ. Αλλάζει όλη σου η όψη. Οπότε, ε ναι, και πολλέ ε φορέ θεωρώ ότι είναι και σήμα κατατεθέν σε πολλού ανθρώπου. Ακριβώ. Mm. Γίνονται όλοι ίδιοι μετά. Οπότε δεν το έκανα αυτό. Τώρα έχω, έχω πειράξει τα δόντια μου, ε, αν θεωρείτε. Τα δόντια τι εννοεί, δηλαδή. Ε, Λέει... Τα λευκάνει και ε, αυτό δεν... α, okay. Ναι, okay, Α, οκ. Ναι, οκ, αλλά κατάλαβε. Δεν έχω δε... κάνει κάτι, αλλά δε... ίσω έκανα κάτι για τα κιλά αν έπαιρνα πολλά κιλά, uh -huh. που να με βοηθήσει να τα χάσω. Κάποια τύπου επέμβαση ή οτιδήποτε. Ναι, ναι δεν είμαι πολύ αντίθετη σε επέμβαση για να χάσει λίγο. Οκ, οκ, οκ. Δεκτό. Okay. Okay. Τελευταία μα ερώτηση. Θέλω να μου πει κάτι για το οποίο σου γκρίνιαζε η μητέρα σου όταν ήσουν μικρή mm -hmm. και θα γκρινιάζει και εσύ τώρα που θα γίνει μαμά. Δεν θα γκρινιάζω. Ναι, ναι. Θα είμαι πολύ καλή ναι, ναι. μαμά. Θα Χάζω σίγουρα, ρε παιδί μου, όλε είναι, αλλά παίρνω σου και μετά μετά. <Κι> 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 Ελληνίδα <Κι> μάνα. Έτσι, και δεν τα Η Ελληνίδα μάνα γκρινιάζει. Έχει δίκιο ο κεραυνό. Γιατί σου γκρινιάζει ένα μαμά σου. Ε, καλά, εγώ ήμουν πολύ πάκο παιδάκι. Πολύ πυθύνιο, ντροπαλό, έτσι. Πολύ χαμηλών τόνων. Ντρεπόμουν να σηκώσω το χέρι να πω μάθημα, ενώ ήξερα. Α. Ναι, ναι. Ήμουν πάρα πολύ ντροπαλή. Συνεσταλμένη. Και ε, δε... Δεν είμαι μάλλον. Οπότε δεν έκανα. Ήσουν Σούζα, δηλαδή, στο σπίτι. Ό, ναι, ναι, ό,τι πει η μαμά. Μάλιστα. <laughs> Πολύ καλό παιδάκι. Άρα, τι πιστεύει, θα γίνει το ίδιο και τώρα, ε, Εγώ θέλω να κάνει την επανάσταση του παιδί. Ωραία. Θέλω να ζήσει λίγο πιο ελεύθερα. Εντάξει, δεν θα τον κρινιάζω για πολλά. Θέλω να το αφήνω ελεύθερο. Να έχει την προσωπικότητά του. Οκ, okay, δεκτό. <laughs> <laughs> Μια χαρά, νομίζω, τα πήγε. Για να δούμε το ποσοστό αγιότητας τη Μελίνα.